Συναδέλφισσες και συνάδελφοι, σήμερα το πρωί ο σύλλογός μας μαζί με όλους τους συλλόγους της Αλφα Αθήνας προχωρήσαμε σε κατάληψη των γραφείων του ΠΙΣΠΕ, μπλοκάροντας όλες τις διαδικασίες που θέλουν να πετάξουν τους δασκάλους έξω από τα ολοήμερα. Οι σύλλογοι μας, ο Αλφα Σύλλογος Αθηνών, μαζί με άλλους 11 συλλόγους, μετατρέψαμε με αποφάσεις μας την τρίωρη στάση της ΔΟΕ σε 24ωρη απεργιακή κινητοποίηση σήμερα, κλείνοντας τα σχολεία μας στο πλευρό μαζί με τους συναδέλφους καθηγητές στον αγώνα. Συνάδελφοι, χτες χτύπησαν την τεχνική εκπαίδευση, προχώρησαν στη διαθεσιμότητα και την απόλυση χιλιάδων συναδέλφων. Σήμερα χτυπάνε το ολοήμερο σχολείο και τα τμήματα ένταξης. Αύριο θα χτυπήσουν τα νηπιαγωγεία. Μεθαύριο θα χτυπήσουν την πόρτα του καθένα από μας. Η λύση και η απάντηση είναι μία. Λουκέτο παντού! Λουκέτο σε όλους τους εργασιακούς χώρους! Και στο δημόσιο και παντού! Παλαϊκός γενικός ξεσηκωμός για να ανατρέψουμε αυτή την πολιτική. Η συλλογή μας. Καλούμε όλους τους συναδέλφους σε μαζικές γενικές συνελεύσεις την Πέμπτη και αμέσως μετά σε ολομέλεια προέδρων από την επόμενη εβδομάδα με ευθύνη της βάσης των εκπαιδευτικών, οι δάσκαλοι και την πιαγωγή και οι εκπαιδευτικοί της πρωτοβάθμιας πρέπει με πενθήμερες απεργιακές κινητοποιήσεις να βγουν στο πλευρό των καθηγητών και όλων των κλάδων που αγωνίζονται. Δάσκαλοι καθηγητές, ενωμένοι νικητές. Τούτες τις μέρες η κυβέρνηση αποφάσισε μετά το δραματικό χτύπημα στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση να βάλει στο στόχαστρο το δημόσιο δωρεάν δημοτικό και νηπιαγωγείο. Τούτες τις μέρες η κυβέρνηση κάνει ανελαίτη προσπάθεια να κλείσει κάθε υποστηρικτική δομή, κάθε δημόσια δομή που έκανε το σχολείο να ανήκει στη λαϊκή οικογένεια που ανταποκρινόταν στις υγιώδες ανάγκες της. Να κλείσει τα ολοήμερα, να κλείσει τα τμήματα ένταξης, να κλείσει και να βάλει εκ περιτροπή σε λειτουργία τα ειδικά σχολεία. Τούτες τις μέρες η κυβέρνηση, επιλέγοντας για άλλη μια φορά να ανταποκριθεί στους αριθμούς της Τρόικας και σε ένα κράτος μακριά από τον εργαζόμενο και τις λαϊκές ανάγκες, αποφάσισε να εκδιώξει από το δημόσιο σχολείο όλους τους εκπαιδευτικούς εκείνους που κάλυπταν ανάγκες της. Τούτες τις μέρες, μαζί με τον άνεργο στη γειτονιά, μαζί με τον εργαζόμενο που το αφεντικό του τον καλεί να δουλεύει ανασφάλιστος όποια ώρα θέλει εκείνος για 2 και 3 εκατοστάρικα, η κυβέρνηση προσπαθεί να κάνει το ίδιο και σε όλο το δημόσιο. Οι δάσκαλοι είμαστε περήφανοι γιατί οι συνάδελφοί μας καθηγητές δεν άφησαν το καλοκαίρι να σβήσει η ελπίδα του αγώνα. Είμαστε περήφανοι γιατί ένωσαν τη φωνή τους και είμαστε διατεθειμένοι να την ενώσουμε και εμείς το αμέσως επόμενο διάστημα σε ένα μεγάλο γενικευμένο αγώνα ανατροπής αυτής της πολιτικής που οδηγεί τους ανθρώπους με αίμα και δάκρυα, με πόνο σε κοινωνική καταστροφή. Πολλοί σύλλογοι της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης μόλις πριν λίγες μέρες, κατά χιλιάδες οι δάσκαλοι, οι νηπιαγωγοί, οι εργαζόμενοι στο δημόσιο, δημοτικό και νηπιαγωγείο αποφάσισαν να συνταχθούν μαζί με τους καθηγητές σε πενθήμερες επαναλαμβανόμενες κόντρα στην ηγεσία της Ομοσπονδίας μας. Τούτες τις μέρες αποφασίσαμε να μετατρέψουμε την απεργία και τη στάση εργασίας σε 24ωρη. Έχει μεγάλη σημασία για μας να μην βρεθούμε σε αγωνιστική συμπόρευση απλώς, να μην βρεθούμε σε αλληλεγγύη, αλλά σε κοινό αγώνα σε όλη την εκπαίδευση, σε όλη την κοινωνία, μαζί με τον άνεργο γονιό, μαζί με τον εργάτη της Καλλιβουργίας, μαζί με τον απολυμμένο της Μευγάλ.
καλούμε όλους τους εργαζόμενους, δάσκαλοι, καθηγητές, εργάτες, όπου κι αν δουλεύουν, να προχωρήσουμε τώρα σε ένα γενικευμένο αγώνα ανατροπής αυτής της πολιτικής. Είμαστε αποφασισμένοι.